καλημερίζω στη συχνότητα του 984 τον υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο με το συνδυασμό του κυρίου Σταύρου Αρναουτάκη, κύριο Γιώργο Αλεξάκη. Κύριε Αλεξάκη, καλημέρα σας, πώς είστε? Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας. Λοιπόν, εκ νέου υποψήφιος με τον κύριο Αρναουτάκη, με το συνδυασμό για την Κρήτη μας συνεχίζουμε. Με θέματα τα οποία εσείς ασχοληθήκατε, που έχουν να κάνουν και με την Ευρώπη και με τα διεθνή θέματα, σε ό,τι έχει να κάνει και τη δουλειά η οποία έβγαινε προς τα έξω, αλλά και με την καλή έννοια του όρου όσα θα έπρεπε εμείς να εκμεταλλευτούμε από τα εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανάπτυξη της Κρήτης. Είστε ικανοποιημένος από τη μέχρι τώρα πορεία? Να σας πω, η περιφέρεια Κρήτης σήμερα είναι η νούμερο ένα ελληνική περιφέρεια στα ευρωπαϊκά ανταγωνιστικά έργα. Μετράμε περισσότερα από 60 ευρωπαϊκά έργα και δεν είναι μόνο αυτή η πρωτιά στην Ελλάδα αλλά και στη Μεσόγειο. Παρά αυτά δεν είμαστε ευχαριστημένοι, πρέπει να κάνουμε περισσότερα. Γι' αυτό συνεχίζουμε. Τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει να αξιοποιήσουμε ακόμα περισσότερο τους ευρωπαϊκούς πόρους και θα σας εξηγήσω γιατί, αλλά κυρίως να μεταφέρουμε τα αποτελέσματα, τα συμπεράσματα στον κόσμο, στους πολίτες, στις επιχειρήσεις. Τα ευρωπαϊκά ανταγωνιστικά έργα έχουν σκοπό να δοκιμάσουν, να κάνουν πιλωτικές εφαρμογές, όπως συνηθίζουμε να λέμε σε αυτή τη διάλεκτο, των νέων ευρωπαϊκών στρατηγικών. Και στη συνέχεια, αφού δοκιμαστούν πιλωτικά, δηλαδή σε πειραματικό στάδιο να το πω, την καλή πρακτική να την διαδώσουμε στους πολίτες, στις υπηρεσίες, στην αυτοδιοίκηση, στις επιχειρήσεις. Αυτός είναι ο σκοπός των προγραμμάτων αυτών και νομίζω ότι μέχρι στιγμής το κάνουμε καλά, αλλά πρέπει να το κάνουμε ακόμα καλύτερα. Δηλαδή να φέρουμε την Ευρώπη στην Κρήτη για να καταλάβει και ο κάθε κριτικός τι ωφέλη μπορεί να έχει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να σας πω ένα παράδειγμα ότι... Αυτό ακριβώς θα σας ζητούσα, ένα παράδειγμα, με προλάβατε. Ναι, τον τελευταίο χρόνο, στο μεγάλο ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό πλαίσιο του Horizon, επιτρέπεται να συμμετέχουν πλέον και ιδιωτικές επιχειρήσεις, εκτός από τα ακαδημαϊκά ιδρύματα, τους ερευνητικούς φορείς, την τοπική αυτοδιοίκηση κλπ. Άρα είναι μια μεγάλη πρόκληση για τις επιχειρήσεις του τόπου μας να συνεργαστούν με τα πανεπιστήμια, τα ερευνητικά κέντρα, με την περιφέρεια, με τους δήμους, με αναπτυξιακούς οργανισμούς σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος, να πάρουν οικονομική βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να φτιάξουν πράγματα που δεν είχαν μέχρι τώρα. Και να σας πω ένα ακόμα πιο συγκεκριμένο παράδειγμα. Η περιφέρεια Κρήτης συμμετέχει σε ένα ευρωπαϊκό έργο για την παραγωγή υδρογόνου, μάλιστα πράσινου υδρογόνου, δηλαδή παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αυτό, η παραγωγή υδρογόνου θα γίνει πρώτη φορά στην Ελλάδα και θα γίνει πρώτη φορά στην Κρήτη μέσα από ένα ευρωπαϊκό έργο στο οποίο είναι σημαντικός εταίρος της περιφέρειας Κρήτης. Άρα την πολιτική μας για τα εναλλακτικά καύσιμα, την πολιτική μας για την κλιματική κρίση και πώς θα την ξεπεράσουμε έναντι των εκπομπών του διοξιδίου του άνθρακα, την κάνουμε πράξη πολύ συγκεκριμένα στα μέτρα των δυνατοτήτων μας με την παραγωγή υδρογόνου στην Κρήτη. Και σε αυτό το project συμμετέχουν πάρα πολλές εταιρείες από όλη την Ευρώπη, Ινστιτούτα, Πανεπιστήμια κτλ. Είναι ένα παράδειγμα για το πώς μπορούμε να αξιοποιούμε τους ευρωπαϊκούς πόρους. Κύριε Λεξάκη, η εικόνα που έχει η Κρήτη, το brand name Κρήτη και με τις ενέργειες που κάνει η περιφέρεια έξω, πώς είναι για εμάς? Θα σας πω, επειδή έχω την ευκαιρία να ταξιδεύω εκπροσωπώντας την περιφέρειά μας στο εξωτερικό και μάλιστα μετά τη ραδιοφωνική μας συνέντευξη θα μιλήσω σε ένα ευρωπαϊκό συνέδριο από το Zoom, βέβαια, γιατί τέτοιες μέρες δεν αφήνει τις εκλογές για να πας στο εξωτερικό σε συνέδρια. Καταρχήν γνωρίζουν την Κρήτη μας εξαιτίας του καλού κλίματος, του ήλιου και της θάλασσας. Οι περισσότεροι από αυτούς που συναντώ σε συνέδρια, και μιλάμε
για ανθρώπους ανωτέρου επίπεδου, είτε εκπροσώπους αυτοδιοίκησης, είτε ακαδημαϊκούς, πολιτικούς, έχουν έρθει στην Κρήτη για διακοπές. Γνωρίζουν την Κρήτη ως ένα τουριστικό προορισμό. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό και οφείλουμε να το αξιοποιήσουμε ώστε να επαναλάβουν την επίσκεψή τους και στη συνέχεια να τους προσφέρουμε τα τοπικά προϊόντα, την τοπική γαστρονομία, τον κρητικό τρόπο ζωής, γιατί έτσι πολλαπλασιάζουμε τα ωφέλη και το νησί μας. Αντί να στέλνουμε εξαγωγές στη μακρινή Γερμανία τα τοπικά προϊόντα, δεν είναι καλύτερο να υπάρχει ζήτηση και να τα καταναλώνουν επί τόπου, να γλιτώνουμε και το μεταφορικό κόστος. Υπάρχουν λοιπόν πολλές θετικές παρενέργειες, με την καλή έννοια, θετικές επιπτώσεις όταν το brand name Κρήτη μεγαλώνει στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Η Κρήτη όμως δεν θέλουμε να είναι μόνο τουριστικός προορισμός. Θέλουμε να συμπεριλαμβάνει όλα αυτά τα οποία προαναφέρατε, δηλαδή από την τεχνολογία, από την έρευνα, από τον πρωτογενή τομέα, από τον ήλιο και τη θάλασσα. Γι' αυτό σας ρώτησα συνολικά τι λένε για την Κρήτη ή η Κρήτη με τα μάτια των Ευρωπαίων. Ισόρροπη ανάπτυξη. Αυτό το σύνθημα το διαχρονικό για την Κρήτη είναι μεγάλη, είναι απόλυτα σωστό. Και τι εννοούμε? Την ενδυνάμωση του πρωτογενή τομέα. Γεωργία, κτηνοτροφία. Πώς γίνεται? Επειδή τις μέρες αυτές, όπως καταλαβαίνετε, γυρνάμε στα χωριά, οι άνθρωποι μας ζητάνε αγροτικό οδικό δίκτυο και δίκτυο άρδρευσης, το οποίο πρέπει να φέρνει νερό από τα φράγματα που δεν έχουμε τόσα όσα χρειαζόμαστε και πρέπει να τα κάνουμε. Αν στους αγρότες μας δώσουμε νερό και δρόμο για να πηγαίνουν στο λιόφυτο και στο αμπέλι, είναι ικανοποιημένοι, μπορούν να αυξήσουν την παραγωγή τους και να αυξήσουν και το εισόδημά τους. Άρα πρωτογενής τομέας. Το δεύτερο πολύ σημαντικό είναι τα ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα της περιοχής μας. Έχουμε πολύ καλά ιδρύματα και πρέπει να συνδέσουμε την έρευνα που κάνουν με τις ανάγκες των τοπικών επιχειρήσεων. Πρέπει να οθήσουμε τις επιχειρήσεις να συνομιλήσουν με τα πανεπιστήμια για τους ερευνητές. Είναι δύσκολο, η περιφέρεια καταβάλει πολλές προσπάθειες με απανωτά προγράμματα και κίνητρα προκειμένου να κάνει τις επιχειρήσεις να καινοτομήσουν. Γιατί στον διεθνή ανταγωνισμό που είμαστε πλέον, σημασία έχει πόσο καινοτόμος είσαι. Αν δεν βρω προϊόν από την τοπική επιχείρηση, θα το βρω από μία άλλη, από οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη. Άρα πρέπει να ενδυναμώσουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και την τοπική βιοτεχνία, και εδώ το μεγάλο στοίχημα είναι να δημιουργήσουμε μόνιμες και νόμιμες βιοτεχνικές περιοχές, επαγγελματικά πάρκα, στα οποία θα στεγάζονται οι επιχειρήσεις μας και να μην είναι συνέχεια σε ένα άγχος μετακόμισης. Τουρισμός, οργάνωση των υπηρεσιών. Φεύγω από αυτά για να πω δύο μεγάλα θέματα για τις υποδομές. Επιτέλους, να μπει μπροστά ο βόρειος οδικός άξονας Κρήτης, που είναι το διαχρονικό μεγάλο αίτημα όλης της Κρήτης, θα διευκολύνει τις μεταφορές και θα μειώσει τα ατυχήματα, την οδική ασφάλεια. Καθώς επίσης και η ολοκλήρωση του νέου αεροδρομίου στο Καστέλι, αυτά τα δύο πράγματα θα βοηθήσουν πάρα πολύ την είσοδο επισκεπτών στο νησί και τη διακίνησή τους με ασφάλεια μετά μέσα στο νησί. Συνηθίζω να λέω ότι δεν φτάνει ο βόρειος οδικός άξονας, αλλά χρειαζόμαστε ένα σύστημα μεταφορών στην Κρήτη, οδικό σύστημα, που αποτελείται από το βόρειο οδικό άξονα, το νότιο οδικό άξονα και έξι κάθετες διασυνδέσεις μεταξύ βορρά και νότου. Εννοώ το δρόμο για τη Μεσαρά, το δρόμο για Αρκαλοχώρη Βιάνο, εννοώ το δρόμο για τον Πύργο Χάρακα και αντίστοιχα στους άλλους νομούς. Αν καταφέρουμε και φτιάξουμε αυτό το οδικό σύστημα που θα παραλαμβάνει την κίνηση που έρχεται από τα αεροδρόμια, να την διαχύει σε όλη την Κρήτη, σε όλο τον νομό Ηρακλείου και στον Νότο, νομίζω ότι θα έχουμε καταφέρει πολλά. Είναι το στοίχημα για τα επόμενα χρόνια. Για τα επόμενα χρόνια δεν φανταζόμαι να μιλάτε για μια πενταετία για όλα αυτά, γιατί είναι θέματα τα οποία συζητούσαμε χρόνια πριν, συνεχίζουμε να τα συζητάμε, οπότε είναι πολύ μακροπρόθεσμος αυτός ο χρόνος, έτσι δεν είναι? Να σας πω, η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι σε 5 χρόνια από σήμερα θα ολοκληρώνεται ή θα έχει κατασκευαστεί στο μεγαλύτερο του μέρος
ο βόρειος Σουηδικός άξονες και το αεροδρόμιο. Από εκεί και πέρα, σε αυτά τα χρόνια οφείλουμε να οριμάσουμε τις μελέτες, τις εγκρίσεις για τον νότιο δικό άξονα και τους κάθετους δρόμους που μας λείπουν, ούτως ώστε αμέσως μετά το ΒΟΑΚ να μπουν μπροστά και αυτά. Είδαμε στο παρελθόν ότι για να κάνεις μελέτες, πρέπει να κάνεις τις μελέτες. Δεν πρέπει να λες μόνο θέλω να γίνει κάτι. Πρέπει να κάνεις το συγκεκριμένο βήμα. Οι μελέτες των οδικών έργων είναι πολυσύνθετες μελέτες. Πρέπει να βλέπεις τις απαλωτριώσεις, την οδοποιία, τα υδραυλικά. Πρέπει να αντιμετωπίζεις τα όμβρια ύδατα, να κάνεις τις γέφυρες που απαιτούνται στη σωστή διάσταση, να οριοθετείς τους ποταμούς που εμπλέκονται με ένα δρόμο, διασταυρώνονται με ένα δρόμο, για να μην έχουμε αρνητικά φαινόμενα και προβλήματα. Όλα αυτά απαιτούν πολλή σκέψη, μελέτη, ορίμανση, εγκρίσεις από τις υπηρεσίες. Χρειάζεται λοιπόν ένα σημαντικός χρόνος. Έχουμε το χρόνο μπροστά μας, όσο κατασκευάζεται ο βόρειος οδικός άξονας, να οριμάσουμε την επόμενη γενιά οδικών έργων, γιατί η Κρήτη μας έχει μείνει πίσω στα θέματα των υποδομών και ειδικότερα των δρόμων, των οδικών έργων. Με την ευθύνη φαντάζομαι κατά κύριο λόγο να την έχει το πολιτικό προσωπικό και για αυτό το οποίο διεκδικεί, αλλά και επίσης από την άλλη για εκείνο το οποίο θεωρεί ως δεδομένο και δεν δίνει το ίδιο νόμισμα με δύο όψεις, έτσι. Προσέξτε, η ευθύνη των δρόμων είναι στο κράτος, στα Υπουργεία. Η Περιφέρεια Κρήτης και οι Δήμοι δεν έχουν ευθύνη για τους δρόμους αυτού του επίπεδου που παιδιάζουμε. Εμείς πάντα διεκδικούμε, φωνάζουμε, είχαμε πει και έχετε ακούσει και το Σταύρο Αρναουτάκη να λέει «Δώστε μου την αρμοδιότητα για το βόρειο οδικό άξονα και εγώ θα τον φτιάξω». Όμως την αρμοδιότητα δυστυχώς την κρατούσε το Υπουργείο και το λέμε, αλλά είναι και πραγματικότητα, ότι περιμένανε να τελειώσουν όλοι οι δρόμοι στην υπόλοιπη Ελλάδα για να έρθουν να φτιάξουν και το δρόμο στην Κρήτη. Φωνάζουμε χρόνια και εσείς και εμείς όλοι μαζί, γιατί είναι η μεγάλη ανάγκη της Κρήτης το οδικό δίκτυο, οι δρόμοι, κυρίως ο βόρειος οδικός άξονας. Στο 2023 η οδική ασφάλεια είναι πρωτεύων, η λειτουργικότητα του δρόμου είναι πρωτεύων, και πάλι φωνάζουμε, ζητάμε την υπογειοποίηση του βόρειου οδικού άξονα στην περίμετρο της πόλης του Ηρακλείου, πολύ σημαντικό. Ζητάμε να γίνει ένα τούνελ επιπλέον στο δρόμο από το Καστέλι μέχρι τη Χερσόνησο. Είναι ο δρόμος που θα συνδέσει το νέο αεροδρόμιο με το βόρειο δικό άξονα. Ζητάμε να γίνει ένα τούνελ για να μην καταστραφεί ο ποταμός που περνάει δίπλα από το δρόμο. Πιέζουμε το Υπουργείο Υποδομών για αυτά και χρειάζεται και η δική σας υποστήριξη από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Η περιφέρεια, η αυτοδιοίκηση, όλοι διεκδικούμε αυτά, γιατί πρέπει να γίνουν, είναι αυτονόητα, αλλά πολλές φορές το κεντρικό κράτος δεν κοφεύει, δεν θεωρεί το αυτονόητο λογικό. Είναι αυτά τα μεγάλα και τα δύσκολα που αντιμετωπίζουμε χρόνια τώρα και θα συνεχίσουμε να αντιμετωπίζουμε. Κύριε Λιξάκη, εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτές τις κουβέντες. Ακούσαμε τις θέσεις σας, τις απόψεις σας, τις προτεραιότητες οι οποίες θα πρέπει να υπάρχουν για τα κρίσιμα θέματα, τις προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας. Να σας ευχηθώ καλή δύναμη και καλή συνέχεια. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω για την επικοινωνία αυτή που είχαμε και να ευχηθώ στους συμπολίτες μας την επόμενη Κυριακή που θα πάνε στην κάλπη, Κυριακή πρωί, να ξυπνήσουν, να σκεφτούν ποιο συνδυασμό θα διαλέξουν, να αξιολογήσουν τους συνδυασμούς και τους υποψήφιους σε κάθε σχήμα. Καλή σας μέρα. Καλημέρα, καλημέρα.